Με την ίδια κίνηση φαίνεται ότι ήθελε να αποκόψει τον Πέργαμο, όπου ο στασιαστής Φιλέτερος καλούσε απεγνωσμένα τον Σέλευκο να έρθει να του παραδώσει την πόλη και τον εκεί φυλασσόμενο θησαυρό. Τους σκοπούς του δεν δυσκολεύτηκε να τους αντιληφθεί ο Σέλευκος, ο οποίος ενισχυμένος με χιλιάδες μικρασιάτες εθελοντές και έχοντας υπέρ αυτού την αριθμητική υπεροπλία και, και υπεροπλία σε άρματα και σε ελέφαντες, δεν δίστασε να σπεύσει να τον συναντήσει. Τη μάχη δεν μπορούσε πια να την αποφύγει κανένας τους. Ήταν η μόνη λύση. Αν νικούσε ο Λυσίμαχος, εύκολα θα ξανά έπαιρνε πίσω όλες τις πόλεις και τις περιοχές που είχε προσχωρήσει στο μεγάλο του αντίπαλο. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και μερικά χρόνια πρωτήτερα, ύστερα από την εφήμερη επικράτηση του Δημητρίου. Σωστό. Παρόλο που τελικά ο στρατός του πειθάρχησε και έδωσε τη μάχη και ο ίδιος αγωνίστηκε ανδρείως, δεν στάθηκε δυνατό να νικήσει. Ίσως ο γέρο βασιλιάς να μην είχε πια σε αυτή την ηλικία την παλιά του διάβγεια και στρατηγική ικανότητα. Πιο πιθανό όμως ήταν να επηρέασαν στην έκβαση του αγώνος και άλλοι παράγοντες. Στην αντίπαλη παράταξη επικρατούσε μεγάλος ενθουσιασμός. Υπήρχε πάθος και θέληση. Η παρουσία των παλαιών φίλων του Αγαθοκλή, της Λυσάνδρας αλλά και του γιού του Αλέξανδρου δεν μπορούσε παρά να έχει δυσμενή απήχηση στο ηθικό των στρατιωτών του, που καταλάβαιναν πως αυτό το πόλεμο των δίκαιων δεν ήταν με το μέρος τους. Φυσικά πριν είχε κατατεμάχει, θα έγιναν και πολλές λιποταξίες αξιωματικών και στρατιωτών. Πολλοί θα βρήκαν τότε την ευκαιρία δυσαρεστημένη τη φαυλότητα των φίλων της Αρσινόης, που με τις επεμβάσεις τους δεν είχαν μόνο διασαλεύσει την πειθαρχία στο στρατό, αλλά είχαν δημιουργήσει σύγχυση και ένα αίσθημα ανασφάλειας στους πολεμικούς αρχηγούς, που έβλεπαν ότι κινδύνευε όχι μόνο η θέση τους, αλλά και η ζωή τους. Αυτή λοιπόν η μάχη ήταν και η μοιραία μάχη για τον Λυσίμαχο, γιατί εκεί σκοτώθηκε. Για τη μάχη και τις εξελίξεις δεν μας είναι τίποτα γνωστό. Τα σφάλματα, οι αυθαιρεσίες και οι φαυλότητες του παρελθόντος ήταν σε τελική ανάλυση η βαθύτερη αιτία της ήττας. Περισσότερο όμως απ' όλα βάρινε το στερνό μεγάλο έγκλημα που γι' αυτό επέτεια πρώτα ήταν η Αρσινόη, μετά ο Κεραυνός και στερνά ίσως και ίσως λιγότερο από όλους ο ίδιος ο Λυσίμαχος. Πρόκειται για τη δολοφονία του Αγαθοκλή. Αν βρισκόταν αυτό στη ζωή και αν ήταν ο αρχιστράτηγος του Λυσίμαχου. Αν βρισκόταν αυτό στη ζωή, ο Αγαθοκλής δηλαδή, και αν ήταν ο αρχιστράτηγος της πατρικής στρατιάς, ασφαλώς η έκφαση του αγώνα θα ήταν διαφορετική. Αλλά ερωτάτε, δεν τα έβλεπε, δεν τα καταλάβαινε εκείνος όλα αυτά? Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως ως ποιο σημείο ο γέρος και άρρωστος πλέον Λυσίμαχος είχε χάσει τη μεγάλη του ικανότητα να οσμίζεται κατά πού φυσάει ο άνεμος, προς τα πού κυλάει το ρεύμα των γεγονότων. Ό,τι και αν πούμε, θα είναι αυθαίρετο. Να ξέρε μήπως τον κίνδυνο που τον απειλούσε, να τον επεζήτησε μήπως σαν μια ξυλαίωση, να θέλησε να δώσει στον εαυτό του ένα αντάξιο του δοξασμένου του παρελθόντος τέλος. Το βέβαιο είναι ότι παρά τις ανισότητες και τις μεγάλες διαφορές, ο αγώνας στάθηκε σκληρός και την νίκη την διεκδίξαν στο τέλος με πείσμα και δύο γενναίοι αντίπαλοι και παλαιοί συνεπιβάτες της βασιλικής Τριήρους του Ιδάσπη. Όταν ο Λυσίμαχος, που φαίνεται ότι ρυψοκινδύνευσε υπέρμετρα, παρά τη συνήθειά του έπεσε εκτυπημένος από δόρυ ή ακόντιο, ο στρατός κατέθεσε τα όπλα. Διασώθηκε ακόμα και το όνομα του ανθρώπου που σκότωσε τον τελευταίο σωματοφύλακα του Αλεξάνδρου. Λεγότανε Μαλάκων. Ήταν Ηρακλεώτης. Δυστυχώς για τις απώλειες δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πάντως θα έπρεπε και από τις δύο μεριές να έπεσαν πολλοί στην πεισματώδη εκείνη η αναμέτρηση. Πάντως ήταν τόσοι πολλοί όσοι έπεσαν κοντά στο βασιλέα που ανάμεσά τους στάθηκε δύσκολο να βρεθεί το πτώμα του νικημένου βασιλέα. Ίσως ο γιος του Αλέξανδρος που μια ή δύο μέρες αργότερα άρχισε να ψάχνει για να το βρει, δεν θα το βρίσκε ποτέ αν κοντά του δεν είχε παραμείνει ο πιστός του σκύλος Ιρκανός. Φύλακα στερνός, διώχνοντας τα όρνια και τα θηρία. Ο ίδιος, αφού έδαψε το αποσυνθεμένο σώμα του πατέρα του, έφερε αργότερα τα οστά του στη Λυσιμάχια, όπου τα έθαψαν εκεί σε ένα περίλαμπρο μνημείο που ονομάστηκε Λυσιμάχιον. Αυτό ήταν το ηρωικό, αν και κυτρό τέλος, το τελευταίο από τους μεγάλους άντρες που ανέδειξε ο Αλέξανδρος. Μαζί του τελειώνει και η μεγάλη εποχή της κατάκτησης Ανατολής και της δυναμικής εξάπλωσης του ελληνικού στοιχείου σε χώρες και λαούς που ως τότε ήταν ολότελα άγνωστοι και απρόσιτοι. Όπως ήταν φυσικό πέφτοντος αυτός, κατέρευσε και το έργο ολόκληρης της ζωής του. Οι αποσχιστικές και αυτονομιστικές τάσεις πόλεων και περιοχών πρόβαλαν σε όλη τους την καταστροφική ένταση. Ωστόσο, οι Μακεδόνες και οι λαοί της Θράκης, οι Έλληνες του Κυμερίου Βοσπόρου και των ελληνικών πόλεων του Δυτικού Πόντου δεν θα αργήσουν να νοσταλγίσουν την τάξη και την ασφάλεια που είχε επιβάλει στις περιοχές τους με την καλή οργάνωση των παραμεθωρίων φρουρίων και τη συνετή διοίκηση. Μόλις δύο χρόνια μετά, 279 π.Χ., ο χήμαρος των Κελτών θα συμπαρασύρει τα πάντα στο διάβα του. Ασφαλώς, αν ζούσε ο Λυσίμαχος ή αν υπήρχε στη θέση του Αγαθοκλής, ο γιος του δηλαδή, επικεφαλής ενός ισχυρού κράτους,
Οι βάρβαροι του Βορρά θα δίστασαν να επιτεθούν, ή αν δοκίμαζαν, θα ήταν πολύ πιθανό ότι θα αποκρούονταν πριν κατακλείσουν τις νότια του Δούναβη περιοχές. Χωρίς αμφιβολία, η αναστάτωση που επακολούθησε του θανάτου του στάθηκε η κυριότερη αιτία που οι Γαλάτες τόλμησαν να επιτεθούν με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες σε όλη την ελληνική Χερσόνησο. Αλλά και στη Μικρά Ασία η κατάσταση δεν διαμορφώθηκε καλύτερα. Αβεβαιότητα και ανησυχία επακολούθησε παντού. Όσες πόλεις δεν είχαν προσχωρήσει θεληματικά στην παράταξη του πρόσκαιρου νικητή, φοβούμενος αντεκδικήσεις, προσπαθούσαν να συνενωθούν για να υπερασπίσουν την ανεξαρτησία τους. Μικρές και μεγάλες ενώσεις πολλών και περιοχών αντικατέστησαν το παλαιό συγκεντρωτικό καθεστώς του Λυσιμάχου, όταν διαπιστώθηκε ότι ο νέος κυρίαρχος ελάχιστα ήταν σε θέση να οργανώσει τις νέες του κτήσεις. Άλλωστε εκείνος νοιάστηκε αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει την πορεία του προς τη Μακεδονία, στον θρόνο της οποίας ονειρευόταν να πεθάνει. Έτσι, ενώ η Ηράκλεια αποτείναξε αμέσως σχεδόν την τυραννία του Ηρακλείδη και συνασπίστηκε με το Βυζάντιο, την Καλχιδόνα, την Κίο και την Τίο σε μια αμυντική συμμαχία που κυρίως στρεφόταν κατά της Βυθινίας, και ενώ διάφοροι στρατηγοί του Σελεύκου προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη στο όνομα του στις διάφορες περιοχές, ο ίδιος κινήθηκε προς τη Θράκη. Φαίνεται όμως ότι η πορεία του δεν ήταν εύκολη. Ισχυρά ερίσματα του αντιπάλου παρέμεναν ακόμα εχθρικά και χρειαζόταν καιρός και διάφορες μικρές κλιμάκωσες επιχειρήσεις για να ολοκληρωθεί η κατάσταση. Τώρα τελείωσε. Δεν μιλάει μέχρι μεθαύριο. Να πούμε εγώ δύο πράγματα. Να συμπληρώσω δύο πράγματα. Επίσης αντιμετώπισε αποτελεσματικά τον Δημήτρη τον Πολιορκητή μαζί με τον Πύρο. Βεβαίως. Και τον νίκησε. Δύο πράγματα. Συμπληρώσω εγώ. Αν θέλεις. Λοιπόν, θέλω να αναφέρουμε λίγο για τον Δρομηχέτη. Ένας γέτης βασιλιάς, αφού είχε νικήσει τους Θράκες στα θρακικά φύλλα, πέρασε και τον Δούναβη να χτυπήσει και τους γέτες. Και εκεί εμφανίζεται ένας πανίσχυος βασιλιάς, ο Δρομηχέτης. Και θες να μας πεις λίγο τι έγινε με τον Δρομηχέτη. Για θύμισέ μου. Ιτήθηκαν οι Μακεδόνες, ο Λυσίμαχος. Εχμαλωτίστηκε ο ίδιος ο Λυσίμαχος από αυτόν τον Θράκα βασιλιά, Δάκα βασιλιά, και τον άφησε ελεύθερο. Και του είπε, λέει, θα σε αφήσω ελεύθερο, λέει, με τη συμφωνία δεν θα ξαναπολεμήσει την πατρίδα μου. Το σεβάστηκε αυτός ο βάρβαρος βασιλέας, τον Λυσίμαχο. Και ένα τελευταίο, μάχη της Υψού. Θες να πεις κάτι για τη μάχη του Υψού. Ολοκλήρωσε, πες. Μάχη της Υψού ήταν η πιο σημαντική μάχη, μια από τις πιο σημαντικές μάχες του Ελληνισμού, 301 π.Χ., όπου συνασπίστηκαν σχεδόν όλοι οι βασιλείς για να χτυπήσουν τον, το πιο μεγάλο κάθαρμα, τον πιο μεγάλο φωνιάδο των εποχών, τον Αντίγονο, τον Μονόθαρμο. Πατέρα και του Δημήτρη. Συνασπίστηκαν όλοι. Και ο Σέλευκος, και ο Λυσίμαχος, και ο Πτολεμαίος, ασχέτως αν τα χάλασαν λίγο αργότερα, με χιλιάδες νεκρούς. Και κυρίως κερδισμένος ήταν ο Σέλευκος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους που ήρθαν και με ακούσανε. Επίσης θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βιβλίο στην μνήμη του πατέρα μου και την παρουσίαση αυτή που πέθανε στις 16 Ιουνίου του 2012. Και έχασε η Ελλάδα. Και οπωσδήποτε με τιμά η παρουσία σας. Μου μοιραστήκαμε αυτό. Έλληνας ο πατέρας. Τι? Έλληνας ήταν. Ευάγγελος Ρόζος. Ευάγγελος Ρόζος. 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 Ρόζος.